Θεωρούμε ότι είναι μια κίνηση αποπροσανατολισμού από μεριάς της κυβέρνησης, μια κίνηση αποπροσανατολισμού που βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έτσι πολλώνεται τεχνικά το κλίμα και εγκλωβίζεται η λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα στους δύο πόλους, προσπαθώντας να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες που έχουν και οι δύο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός και για τις εξελίξεις, τις οποίες είναι πολύ σημαντικές, και για τα θέματα της πανδημίας και το πόσο άντεξε το σύστημα υγείας και για τα ζητήματα της οικονομίας. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, προσπαθεί να συγκαλυφθεί το γεγονός ότι και οι δυο συμφωνούν στην αρχή ότι η ενημέρωση πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτό δεν έχουν διαφωνία. Αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει πολιτικές ευθύνες, πολύ μεγάλες, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι προσπάθησε να κάνει μια αναδιανομή της πίτας ανάμεσα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να διαμορφώσει ένα πιο φιλικό περιβάλλον όσον αφορά τα κανάλια σε σχέση με την αντιμετώπιση που θα είχαν απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η ουσία και αυτό προσπάθησε να κάνει μέσα από τους διαγωνισμούς. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεύτερον, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προκύπτουν στοιχεία που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τη σύσταση μιας προκαταρκτικής επιτροπής. Αυτό που θα συζητάγαμε ακόμα και το είπαμε ευθαρσώς και μέσα στη Βουλή ήταν η συγκρότηση μιας εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνούσε το σύνολο των θεμάτων και των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών και τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με το πώς δόθηκαν οι άδειες και ποιο είναι το πλήρες ενημέρωσης. Αυτό εμείς τονίσαμε, λέγοντας ταυτόχρονα ότι δεν μπορεί η Βουλή, και το είχαμε πει και στη συνταγματική αναθεώρηση, να μετατρέπεται σε πλυντήριο ξεπλήματος ευθυνών. Θα έπρεπε η δικαιοσύνη από μόνη της να είχε καταργηθεί δηλαδή το συγκεκριμένο άρθρο. Εντάξει, ήταν το θέμα και της αναθεώρησης του συντάγματος τώρα, κύριε Καναδά. Ναι, αλλά μεγάλη κουβέντα θα ανοίξουμε. Το αρνήθηκαν τότε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε λίγο στο επιδημιολογικό, σας παρακαλούμε πολύ. Κοιτάξτε, τα βασικά ζητήματα σχετίζονται αυτή τη στιγμή με την τεράστια αγωνία του κόσμου για τη διαχείριση της πανδημίας, όπου η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες. Σχετίζονται με τα ζητήματα πώς θα επιβιώσουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυταπασχολούμενοι και επαγγελματίες στον χώρο του εμπορίου, της εστίασης, μπροστά σε αυτή τη χιονοστιβάδα που έχουν να αντιμετωπίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτή τη λογική το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει ο λαός να αντισταθεί απέναντι σε μια πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά του και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και στην υγεία. Σας καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Νίκος Καναδάσοπουλος από το ΚΚΕ.